μέσα, φαντάζομαι. Πάμε στο Πασόκ. Καλό μεσημέρι, κυρία Μπατζελή, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι και εύχομαι να δροσιστούμε κάποια στιγμή. Αμήν. Την επόμενη εβδομάδα, γιατί κεγόμαστε. Βέβαια, δεν βλέπω εκεί στο Πασόκ να δροσίζεστε, γιατί εδώ έχουν πάρει φωτιά οι μηχανές και θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε. Είναι δημιουργική φωτιά. Σωστά. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε να τρέχει σιγά-σιγά αυτή η προεκλογική κούρσα που έχει ξεκινήσει, με δεδομένο ότι έχει μπει πια και έχει προσθεθεί και η υποψηφιότητα της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου. 8 ζωή να έχουν υποψηφιότητες. Αν μου επιτρέπετε, θα διορθώσω λίγο την εισαγωγή σας και θα πω το σιγά σιγά. Οι υποψήφοι πρόεδροι έχουν μπει πολύ δυναμικά στην κούρσα της εκλογής ή επανεκλογής για ως πρόεδροι ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα κλείσει και ο τελικός αριθμός των υποψηφίων προέδρων, όπου θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν τις 5.000 υπογραφές και να τεθεί από την ΕΔΕΚΑΠΟ ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει, με διαφανείς διαδικασίες, όπως έγινε το 21, το 17, η εκλογή του Προέδρου. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν πολύ καλό αγώνα με πολιτικό διάλογο και για ό,τι αφορά την υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου, η οποία μπήκε πρόσφατα, θεωρώ ότι θα προσθέσει στην ένταση του πολιτικού διαλόγου τις τάσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ, τις μελλοντικές συμφωνίες και συνεργασίες, αλλά και την κυβερνησιμότητα του ίδιου του πολιτικού μας χώρου, του ΠΑΣΟΚ. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Να εκλέξουμε πρόεδρο ΠΑΣΟΚ. Είναι ΠΑΣΟΚ η κυρία Διαμαντοπούλου? Είναι ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Διαμαντοπούλου, εφόσον το εγκρίνει η ΕΔΕΚΑΠΑ, βεβαίως είναι, θα κατέβει ως ΠΑΣΟΚ. Το λέμε γιατί είχε μια δημόσια προσέγγιση με τον κύριο Μητσοτάκη το προηγούμενο διάστημα, με κατέρωθεν πολιτικές αυρότητες. Και αυτό σας το ρωτάει. Η Στέλλα δεν σας ρωτάει για να σου πει. Όταν είσαι εγγεγραμμένος στις λίστες ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αυτό θα το ξεκαθαρίσει και ΕΔΕΚΑΠ, είναι από ό,τι θεωρώ. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι οι πολιτικές σου διαφοροποιήσεις από την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, προφανώς έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Τώρα, όμως οι πολίτες, τα μέλη τα κομματικά που θα ψηφίσουν, νομίζω ότι γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν το πολιτικό εκείνο ένστικτο και κριτήριο να επιλέξουν τον δυνάμει πρόεδρο. Εσείς στηρίζετε κάποια συγκεκριμένη υποψηφιότητα? Εγώ μέχρι τις τωρινές υποψηφιότητες στηρίζω τον κύριο Δούκα. Άρα, κυρία Μπατζελή, συμφωνείτε με αυτά που είπε ο κύριος Δούκας μόλις χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, ότι το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρουλάκη είχε χάσει την επαφή του με τον κόσμο? Πριν ακόμα σχηματοποιηθεί η υποψηφιότητα του κύριου Δούκα, και προσωπικά είχα πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κρίνεται μόνο ως προς τις πολιτικές και ως προς τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδος, κυρίως κρίνεται και κατακρίνεται στον τρόπο με τον οποίο δούλεψε, συγκροτήθηκε το ίδιο το κόμμα, διότι αν θέλεις να συγκροτήσεις την επόμενη μέρα της δυναμικής σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις πολιτικές, αυτό που πρέπει πρώτα να οργανώσεις είναι ο κομματικός μηχανισμός, διότι όχι μηχανισμός το κόμμα, πολυεπίπεδο, αποκεντρωμένο, λειτουργικό, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο λειτουργήσε και κατοχυρώθηκε ιστορικά από τις τοπικές τους οργανώσεις, από την επαφή με την κοινωνία, όχι από κλειστά κυκλώματα και κλειστές παρέες. Ο κύριος Δούκας είχε πει ότι θέτει υποψηφιότητα παρά το γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό έχει εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν μπορεί να περιμένει η παράταξη. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν ενστερνίζεστε κι εσείς τις επιφυλάξεις που έχουν κάποιοι όσον αφορά το ασυμβίβαστο του κυρίου Δούκα, σε περίπτωση βεβαίως πολλό δε μάλλον που εκλεγεί πρόεδρος, αλλά ακόμα και τώρα στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει κενό ως προς την διαχείριση της καθημερινότητας στην Αθήνα? Καταρχήν να πούμε ότι ασυμβίβαστο θεσμικό, νομικό δεν υπάρχει. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Για πολιτικό ασυμβίβαστο μιλάω, ναι. Σας κατανοώ, αλλά επειδή μας ακούνε και αγαπητοί συμπολίτες μας, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε, διότι με αυτή τη λογική και το 17 ο κύριος Καμίνης, εάν και στο τέλος της αυτοδιοικητικής του θητείας, έθεσε τον εαυτό τους υποψήφιο για τον πρόεδρο.
Το δεύτερο, για το πολιτικό κενό, αυτό που λέτε, εκτιμώ ότι δεν είναι δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, τα οποία με σωστή οργάνωση στο κόμμα, με σωστούς συνεργάτες, διεύρυνση των συνεργασιών και στρατηγικό σχέδιο, μπορεί να επιτευχθεί και να λειτουργήσει ο Δήμος, που είναι στόχος επιτυχίας για το ΠΑΣΟΚ και τις δημοκρατικές δυνάμεις, αλλά και κυρίως και για το ΠΑΣΟΚ. Όλοι κρινόμαστε. Θεωρώ όμως ότι ναι, μπορεί να το πετύχει. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Χαιρετούμε, να είστε καλά, κύριε Μπατζέλη. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε. Καλή συνέχεια. Όλα τα καλά. Γεια σας, καλό καλοκαίρι.